Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Swim Hacks. Είμαι ο Πέτρος Παρθένης και μαζί θα μιλάμε κάθε εβδομάδα για τα μυστικά της κολύμβησης στην ανοιχτή θάλασσα και όχι μόνο. Τεχνικές κολύμβησης, εξοπλισμός, ασκήσεις μέσα και έξω από το νερό, για θάλασσα και πισίνα, αγώνες στην ανοιχτή θάλασσα, αγώνες τριάθλου και φυσικά το αγαπημένο μου που δεν είναι άλλο από τον κολυμβητικό τουρισμό. Λοιπόν, σήμερα δεν είχα ούτε όρεξη, ούτε τον απαραίτητο χρόνο, ούτε την έμπνευση. Sorry, συμβαίνουν και αυτά. Οπότε λέω, ας μιλήσω για τα περίφημα We Swim After Office Sessions και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εικόνες από αυτές τις ομαδικές προπονήσεις, αλλά και τη λογική τους. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από ομαδική προπόνηση, θεωρώ κολύμβησης σε θάλασσα, τα After Office θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένα αλμυρό lifestyle για όλο το καλοκαίρι, που τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια έχουν γίνει από τις αγαπημένες μας συνήθειες στη λατρεμένη μας ούτως ή άλλως βουλιαγμένη, λατρεμένος χώρος για προπόνηση. Κάντε λοιπόν join κι εσείς κάθε Τετάρτη. Χρειάζεστε μόνο ένα ευκρινές κουφάκι, γυαλάκια και όρεξη για απόλαυση. Επίσης, ίσως σε επόμενη φάση χρειαστείτε μία σημαδούρα, αλλά ξεκινάμε πρώτα με το ευκρινές κουφάκι και τα γυαλάκια και εδώ είμαστε να τα δούμε πάλι όλα μαζί. Μου στέλνετε ήδη πάρα πολλοί από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ καθημερινά μηνύματα και ερωτήσεις που αφορούν εξοπλισμό ή γενικές πληροφορίες για το κολύμβι στην ανοιχτή θάλασσα. Οπότε, σας προτρέπω να συνεχίσετε να στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, όσο χαζό πολλές φορές, αν νομίζετε ότι και αστείο μπορεί να είναι, θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα ένα προς ένα. We Swim After Office Wednesdays. Τετάρτες λοιπόν. Η λογική είναι η εξής. Μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη στις 6.30 περίπου το απόγευμα, 7 παρατέταρτο, στο πρώην εστιατόριο Ακτή, στην Βουλιαγμένη, και κάνουμε μια πρώτη αποσυμφόρηση από το γραφείο. Ξουτ-ξουτ γραφείο μακριά από εμάς και σιγά σιγά βάζουμε, αν δεν τα φοράμε ήδη, τα μαγιό μας και βουτάμε στις 7 για μια απολαυστική προπόνηση 1,5 με 2 χιλιόμετρα. Για όσους έχουν έρθει παλιότερα σε After Office, προσοχή, αλλάξαμε το σημείο συνάντησης λόγω υπερβολικού συνωστισμού στο προηγούμενο spot, αλλά και πάρα πολλών ενοχλητικών μηχανοκίνητων θαλάσσης που έχουν εμφανιστεί, δεν τα χώνεψα ποτέ, η αλήθεια είναι. Δεν ταιριάζουμε τον κολύμπι. Το νέο σημείο λοιπόν είναι σχεδόν δίπλα, περίπου 150 μέτρα, ακριβώς κάτω από τον Άγιο Παντελεήμονα, μεγάλη αλμυρή χάρη του, και έχει μια μικρή παραλία που βολεύει όποιον ή όποια θέλει να φέρει κάποιο μικρό παιδάκι ή κάποιο φίλο και να απολαύσει το sunset μαζί με τη μαμά ή το μπαμπά ή το φίλο τη φίλη που έχουν τη δυνατότητα πλέον να κολυμπάνε να αλλάξει. Και φυσικά έχει και ντουζ για όποιον θέλει να συνεχίσει τη μέρα με βόλτα σε κάποιο από τα πανέμορφα θερινά σινεμά της περιοχής, εγώ το κάνω κατά κόρον το καλοκαίρι. Ή τουλάχιστον απολαύσει ένα όμορφο σουβλάκι υποτό σε απόσταση το πολύ 100 μέτρων από το σημείο συνάντησης. Τάκι, ζάχος κτλ. Και αυτό κάνω φανατικά. Ρωτήστε με ή οτιδήποτε άλλο θέλετε για κάποιες άλλες προτάσεις και κάποιον άλλο κολυμβητή. Οι διαδρομές μας. Επιλέγουμε είτε αυτή τη διαδρομή, είτε αυτή, ανάλογα με τον καιρό. Και η διάρκεια είναι από μισή ώρα μέχρι και μία ώρα, ανάλογα την όρεξή μας. Θα αφήσω για όλα link στην περιγραφή και τις διαδρομές για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Κολυμπάμε πάντα λοιπόν παράκτια και σε group και ποτέ δεν κάνουμε crossing στον κόλπο. Ποτέ δεν μπαίνουμε δηλαδή crossing στον κόλπο, ούτε με σημαδούρα αλλά ούτε και για αστείο. Ποτέ παιδιά. Ο ρυθμός είναι αρκετά χαλαρός, ενώ αν νιώθετε ότι θέλετε να πάτε πιο γρήγορα, μπορείτε άνετα να φύγετε με το πρώτο group και αν πάλι θέλετε πιο αργά πίσω ή τελείως χαλαρά, μένετε στα μετόπισθεν και απολαμβάνετε τη διαδρομή και τον όμορφο βυθό, ο οποίος με βοριά, μπορώ να σας πω, είναι κρυστάλλινος και γεμάτος ψάρια, οι περισσότεροι το έχετε δει. Μην ανησυχείτε λοιπόν, πάντα θα υπάρχει στατιστικά κάποιος ή κάποια δίπλα σας να γκρουπάρει όσο αργά και να κολυμπάτε. Στο σημείο αναστροφής κάνουμε ένα regroup, λέμε τις πρώτες εντυπώσεις, συνήθως χαχαχά ή αχές χαράς και αλμυρής λύτρωσης, και αφού βγάλουμε 2-3 φαν υποβρύχες φωτογραφίες, αν το θέλουμε, επιστρέφουμε πίσω να απολαύσουμε το πιο όμορφο sunset και σίγουρα καλύτερο από τη θέα του γραφείου ή από τα πλακάκια της πισίνας που το κάνουμε κάθε εβδομάδα. Έτσι για αλλαγή. Κλείνοντας και πριν σας αφήσω για το επόμενο Swim Hacks, θέλω να σας προτρέψω να κολυμπάτε πάντα σε ομάδες ή τουλάχιστον με κάποιον φίλο ή κολυμβητή για να απογειώσετε την εμπειρία. Πάρτε κάποιον τηλέφωνο να κολυμπήσετε μαζί. Εκτός από την ταχύτητα που για κάποιους είναι το ζητούμενο και θα την αποκτήσετε, θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε μια, κατά τη γνώμη μου, ευρύτερη αντίληψη για το κολύμπι και σίγουρα να μάθετε πράγματα που θα σας κάνουν καλύτερους συνολικά σαν ανθρώπους και κολυμβητές. Τα λέμε λοιπόν στην παραλία. Σήμερα στις 6.30 θα σας δω στο επόμενο Swim Hacks με ένα επεισόδιο έκπληξη. Και δεν ξεχνάμε, κάνουμε like στο βίντεο, share για να αποκτήσουν περισσότεροι κολυμβητές γνώσεις για τα μυστικά της κολύμβησης στην ανοιχτή θάλασσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο Swim Hacks. Γεια σας!